Κυρία Μανολάκου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε? Α, καλά. Είχαμε σήμερα την εκλογή Προέδρου της Βουλής και Αντιπροέδρου. Και Αντιπροέδρου, ναι. Και Κοσμητώρων, να το πω ολόκληρη. Και εκεί με το χώρο ταξικό υπάρχουν κάποια θέματα, δεν ξέρω αν θα λυθούν. Μάλλον θα λυθούν. Έτσι, εντάξει, μάλλον. Τώρα για να βάλεις τους Σπαρτιάτες αριστερά είναι ένα θέμα, γιατί υποτίθεται ανάλογα με τον προσδιορισμό σου, κατά προσέγγιση υποτίθεται, κάθονται και τα κόμματα, ή κάνω λάθος? Έτσι είναι, έτσι είναι. Και χωρίζει και στη μέση την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, και μάλιστα γράφτηκε σήμερα ότι η κυρία Λινού είχε μια, πήγε να κάτσει και κάθισε στα έδρανα των Σπαρτιατών. Καταλάβες, ναι. Λοιπόν, θα έχουμε ευτράπλα γενικό. Θα έχουμε, λέτε, έτσι, γιατί... Και θα έχουμε. Θεωρείτε ότι θα έχει, έτσι, δυσλειτουργίες η σύνθεση της Βουλής λόγω των πολλών και διαφορετικών αντιλήψεων κομμάτων, ή ότι είναι ένα μεγάλο κόμμα και πολλά μικρά? Είναι και τα μικρά κόμματα και η ιδεολογία τους, τα οποία προσπαθούν να επιβληθούν θορυβώντας αντιαισθητικά και προκλητικά. Μάλιστα. Και μερικοί είναι και πολύ γραφικοί. Μάλιστα. Έτσι να το πω, που φάνηκε και σήμερα. Μάλιστα. Να έρθουμε όμως λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί όπως λέει η κυβέρνηση ξεκινάει με θέματα καθημερινότητας και λέει η κυβέρνηση, αυτό φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο οικονομικό και υγείας. Σήμερα είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι προχωράει άμεσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου για μεικτά πληρώματα στα ΕΚΑΒ. Και θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Μα γιατί βάζεις μεικτά πληρώματα και δεν κάνεις προσλήψεις? Ακριβώς έτσι λέμε κι εμείς. Γιατί όμως το κάνει? Γιατί το να φτιάξει μεικτά πληρώματα του ΕΚΑΒ, δηλαδή να αξιοποιήσει τσάμπα τις δυνάμεις στρατού και πυροσβεστικής, πράγμα επικίνδυνο, γιατί η προνοσοκομιακή φροντίδα θέλει εξειδικευμένους ανθρώπους και μόνιμο προσωπικό. Όμως είναι πιο φτηνό. Αντί να κάνει λοιπόν προσλήψεις που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, όμως στο κράτος στοιχίζουν αυτά που είναι για να ικανοποιήσουν λαϊκές ανάγκες στην υγεία και μάλιστα τα πληρώνουμε μέσα από τις εισφορές μας. Μάλιστα. Όμως τους έρχεται πιο φτηνά και θεωρούν κόστος για την ανάπτυξη συνολικά. Ταυτόχρονα αυτά που εξοικονομούν θέλουν να τα διοχετεύσουν στους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί τέτοια είναι η πολιτική τους. Άρα από αυτά που μαζεύουν από τον απλό κόσμο, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, δεν πηγαίνουν σε βασικές ανάγκες του λαού και ειδικά στον τομέα της υγείας και ειδικά στο να γλιτώσουν ανθρώπινες ζωές, αλλά πηγαίνουν στην ενίσχυση των απαιτήσεων και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Μανολάκου, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξεκινήσει άμεσα οι μεγάλες αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα έρθει και σύντομα νομοσχέδιο, όπως επίσης θα έρθει νομοσχέδιο τις επόμενες μέρες για αυξήσεις στο δημόσιο, μάλιστα εξισώνοντας τον κατώτατο μισθό στο δημόσιο με αυτόν στον ιδιωτικό τομέα, λέγοντας ότι ό,τι υποσχέθηκα το κάνω πράξη. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας αυτό? Και αν θα το στηρίξει? Ναι. Να πούμε καθαρά ότι στο δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν χάσει περισσότερο από το 40% του εισοδήματός τους την τελευταία δεκαετία. Και το λέω γιατί κοπήκανε ό,τι επιδόματα υπήρχαν, αφού οι κυβερνήσεις αντί για αυξήσεις δίνανε επιδόματα, για να μην φτάνουν δηλαδή στη σύνταξη. Και δεύτερον, κόψανε το 13ο και 14ο μισθό. Ταυτόχρονα με την αύξηση του πληθωρισμού, αλλά και την φορολογία, γιατί μπήκανε πάρα πολλοί καινούργιοι φόροι τα 10 τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι γίνανε φτωχότεροι. Να φανταστείτε στις περιοδίες που κάναμε σε χώρους του δημοσίου,
μας δείχνανε τη φορολογική τους δήλωση πριν 10 χρόνια, που αριθμητικά το εισόδημά τους ήταν πολύ υψηλότερο από αυτό που είναι σήμερα. Μάλιστα. Συνεπώς η αύξηση που λέει ότι θα δώσει σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτει όλες αυτές είναι τις... Είναι περίπου 66 ευρώ το μήνα, κάτι τέτοιο. Τώρα είναι κοροϊδία. Ναι, αλλά ξέρετε όμως πώς μετράει στον κόσμο. Λέει, να, το είπε και το έκανε. Ναι, η κλειψιά παραμένει όμως. Η ληστεία, όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση και από τις προηγούμενες. Και αυτό που είναι, είναι κοροϊδία στην κυριολεξία. Γιατί εγώ θα σας πω κάτι για τα 66 ευρώ που λέτε το μήνα. Τα επιτόκια, τα στεγαστικά... Έχουν αυξηθεί από 1,5% που είχαν πάρει με 1,5% έχει φτάσει 3,5% και η προοπτική είναι να ανέβει και άλλο να φτάσει μέχρι το 5%. Το λέω γιατί και η κυρία Λαγκάρτ δεν ανακοίνωσε μόνο τώρα αύξηση, αλλά είπε αύξηση επιτοκίων και το φθινόπωρο. Ναι. Συνεπώς βάλτε μόνο την αύξηση στα στεγαστικά δάνεια να δείτε πόσο έχει ναι, πόσα όμως, δίνει, αυτό... δίνει μια δηλαδή κάποιες αυξήσεις έχει παγώσει νομίζω για ένα χρόνο η κυβέρνηση ναι. Και συνεχίζει και δίνει και τα διάφορα pass, το market pass, το καλάθι δεν αφορούν μισθωτούς του δημοσίου. Αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, εντάξει, εντάξει. Αφορούν τις πιο εξαθλειωμένες μάζες. Οι οποίες ψήφισαν όμως μαζικά τον κύριο Μητσοτάκη. Ορίστε. Οι οποίες φαίνεται ότι ψήφισαν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία. Εάν ψήφισε ο καθένας με το συμφέρον της τάξης τους, τώρα βεβαίως δεν θα είχαμε ούτε τη σύνθεση αυτή της Βουλής, ούτε αυτή την άθλια οικονομική πολιτική που κοιτάμε τι θα κόψουμε κάθε μέρα όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Η άνοδος που είχε το ΚΚΕ στις εκλογές, πιστεύετε ότι θα δώσει άλλο αέρα στα πανιά του ΚΚΕ? Είναι ψήφοι που ήρθαν να μείνουν, που θα αξιοποιηθούν ή αύριο μπορεί υπό κάποιες δύσκολες συνθήκες να τους δούμε να φεύγουν? Εμείς κάναμε την εκτίμησή μας και μάλιστα θα συζητήσουμε και ακόμα πιο αναλυτικά γιατί μας ενδιαφέρει. Όχι ότι πήραμε μόνο περισσότερους ψήφους, αλλά πώς θα σταθούμε με ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους ψήφους, τους καινούριους. Όμως το αποτέλεσμα για το ποσοστό του ΚΚΕ είναι ένας δείκτης ανόδου του κύρος του κόμματος μέσα στην εργατική τάξη και μέσα στο λαό συνολικά, θα έλεγα. Και αυτό δεν ήρθε τυχαία. Έχει κατακτηθεί γιατί έχει πρωτοστατήσει σε μεγάλους εργατικούς αγώνες και κινητοποιήσεις. Όχι μόνο σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια. Και θυμηθείτε ποιος ήταν μπροστά ακόμα και τη σκληρή περίοδο της πανδημίας. Με μάσκες βγαίναμε και φωνάζαμε, έχουμε φωνή κάτω από τις μάσκες. Οργανώναμε κινητοποιήσεις όταν μας τις απαγορεύανε και συγκρουόμασταν και χτυπηθήκαμε κιόλας. Όπως και στον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και την ελληνική εμπλοκή βγήκαμε και ενημερώσαμε και για τα ανατοϊκά σχέδια, αλλά διεκδικήσαμε και στηρίξαμε και δείξαμε αλληλεγγύη απέναντι σε μεγάλες ανάγκες και κυρίως όταν είχαμε και φυσικές καταστροφές και το αστικό κράτος εγκατέλειπε τον κόσμο στην τύχη του. Το λέω και για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια και για την παγωνιά που είχαν εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό. Λέω ενδεικτικά, έτσι. Ναι, ναι. Συνεπώς οι αγώνες του ΚΚΕ ενισχυθήκανε και εκλογικά αυξάνοντας το κύρος του κόμματος. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν είναι συγκυριακή ευκαιριακή αλλά σχετίζεται με αγωνιστικούς δεσμούς και στους τόπους δουλειάς και στις γειτονιές και στους χώρους της υγείας, της παιδείας. Και μάλιστα εμείς το λέμε καθαρά ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει αντιλαϊκή πολιτική, έχει δεσμεύσεις, συνεπώς η δύναμη που δώσανε στο ΚΚΕ
θα βρίσκονται μπροστά απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή επίθεση και θα διεκδικεί το δίκαιο του λαού και απέναντι στα νέα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση του Ταμείου Ανάκαμψης και στην αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και τις κοινωνικές περικοπές, προκειμένου κατά πέτηση βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχει και το στόχο της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά και τη νέα οικονομική κρίση που προειδοποιούν με μηνύματα που υπάρχουν στη ΣΥΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προειδοποιεί και η Τράπεζα Ελλάδας. Και, κυρία Μανολάκου, για να προλάβω τον χρόνο, μας έχουν μείνει περίπου 3 λεπτά. Υπάρχει μια φημολογία ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να αυξήσει το όριο εισόδου στη Βουλή και στην Ευρωβουλή βέβαια από το 3 στο 5. Αυτή την πληροφόρηση την έχετε εσείς, το έχετε εξετάσει σαν ενδεχόμενο να το βρείτε μπροστά σας? Ήδη το διαβάζουμε στον τύπο ότι συζητιέται και εκφράζονται και ορισμένοι συνταγματολόγοι. Ναι, ακριβώς. Ότι είναι σύνομο και τα λοιπά, μπορεί να γίνει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όπως ληστεύει το λαϊκό εισόδημα, πάει να ληστέψει ακόμα πιο πολύ και τη λαϊκή ψήφο, αλλά κυρίως πάει να εμποδίσει φωνές οι οποίες είναι ενάντια σε αυτή την καπιταλιστική εκμετάλλευση και σαπίλα. Εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα διεκδικήσουμε ένα δίκαιο σύστημα που είναι η γνήσια απλή αναλογική, την οποία δεν την έχουμε δοκιμάσει καθόλου. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Είναι και προκλητικό. Γιατί στην πιο ενισχυμένη μορφή του εκλογικού συστήματος που δίνει περίπου 40 βουλευτές 50, τσάμπα 50, χωρίς ψήφους 50, στο, 50, στο 50. Πρώτο κόμμα, να βγαίνουν 8 κόμματα. Και στο προηγούμενο, αυτό που είχαμε δηλαδή το Μάιο, να βγαίνουν 5. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα μόνο του εκλογικού συστήματος, είναι και σχεδιασμοί που έχουν για να μην ακούγονται φωνές, να μην μαθαίνονται, να μην υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις, να μην υπάρχει ενίσχυση στον αγώνα των εργαζομένων. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Διαμάντου Μανολάκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε βεβαίως αρκετές φορές. Και θα είμαστε μαχητική, εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση. Αυτό να είναι βέβαιη και το βεβαιώνω αν θέλετε και μέσα από τη σημερινή συνέντευξη. Ωραία, και να κρατήσετε ότι κάποια στιγμή θέλω να έρθετε και από το στούντιο να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Και βέβαια. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.